Αυτό είναι 1600, το άλλο 2000 και το 600. Πόσο άρα είμαστε? Δηλαδή είμαστε 4200. 4200, ναι. Μετρά τα αυτοκίνητα που έχει στην οικογένειά της και υπολογίζει το σύνολο των κυβικών. Όταν το άλλο είναι 15 ετίας και είναι 2000 κυβικά και το άλλο είναι καινούριο και είναι 2000 κυβικά, δεν έχουν την ίδια αγοραστική αξία. Ούτε και την ίδια συντήρηση εδώ που τα λέμε. Θεωρεί βέβαιη την αύξηση του συνόλου των τελών κυκλοφορίας, εάν σύμφωνα με τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση, λαμβάνεται τελικά υπόψη για τον υπολογισμό των τελών ο αριθμός των γιοταχή ένα νοικοκυριό, το σύνολο των κυβικών των γιοταχή για κάθε νοικοκυριό, αλλά και η εμπορική αξία των αυτοκινήτων. Ειδικά όταν μιλάμε για μια οικογένεια που πρέπει να έχει αυτοκίνητο και ο σύζυγος και η σύζυγος, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον δύσκολο να ανταπεξέλθεις. Φαντάζομαι ότι θα πάμε σιγά σιγά σε μικρότερα και μικρότερα αυτοκίνητα και σε λιγότερα αυτοκίνητα. Τα νέα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι μεγάλοι χαμένοι των αλλαγών θα είναι όσοι έχουν δεύτερο και τρίτο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού, αλλά και όσοι έχουν αγοράσει πετρελαιοκίνητα γιοταχή ή γιοταχή με αέριο, τα οποία έχουν απαλλαγή ή πληρώνουν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας. Εγώ πιστεύω ότι θα νεκρώσει πάλι η αγορά. Ο κόσμος φοβάται, σου λέει, μας βάλανε, πήραμε αυτοκίνητα. Πήραμε πετρέλαια, πήραμε αυτοκίνητα που να μην έχουμε τέλη κυκλοφορίας και τώρα μας βάζουν να πληρώσουν με το έτσι θέλω. Όταν τα εισοδήματά μας έχουν μειωθεί τόσο πολύ και καλούμαστε να πληρώσουμε κάτι σε πολύ ψηλότερο τίμημα από ό,τι στο παρελθόν που τα εισοδήματά μας ήταν καλύτερα, είναι παράλογο. Οι προτάσεις της κυβέρνησης αναμένεται να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές μετά τις 15 Οκτωβρίου.